Τι μήνυμα τις έδωσαν αυτές οι ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο μήνυμα κατά δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να δούμε μια ουσιαστική συντηρητικοποίηση που έχει επέλθει στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Μια συντηρητικοποίηση η οποία έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι ο κόσμος εξακολουθεί να περιμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα του λύσει κάποια προβλήματα, όσο και με το γεγονός ότι ισχυροποιήθηκε ο τάχα διαφορετικός πόλος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, αν θέλετε, το σημαντικότερο κατά την γνώμη μας δεν είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μόνο, αλλά πρέπει να το δούμε και με κάτι άλλο. Τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε ένα ουσιαστικό πολιτικό γεγονός. Αυτό ήταν. Πάμε, βέβαια, στις εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που αποχωρήσατε και από τη Βουλή το ΚΚΕ και κατηγορηθήκατε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Αποχωρήσαμε τη Βουλή και ο λόγος που αποχωρήσαμε τη Βουλή ήταν επί της ουσίας συνδέεται με αυτό που θέλω να σας πω. Ήταν ότι τα μέτρα τα οποία έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό και με την έκθεση της Κομισιόν, τι δείχνουν. Δείχνουν ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές που έρχονται, γιατί νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό επίδικο, είναι δεσμευμένοι από μια συγκεκριμένη πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τάχα ένα μέτρο ελάφρυνσης. Τη μείωση του αφορολόγητου, αλλά την ίδια στιγμή κατήργησε μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία θα έπαιρνε αν είχε προχωρήσει η μείωση του αφορολόγητου, αντιστάθμιση, και το έκανα για να υπάρχει η δημοσιονομική ουδετερότητα. Τι δείχνει δηλαδή η συγκεκριμένη κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Δείχνει ότι μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν έρθει, θα προχωρήσει και θα δεσμεύεται από ένα πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κινείται σε συγκεκριμένο άξονα, θα κινείται, αν θέλετε, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν θα μπορεί να παρεκκλίνει από αυτή την κατεύθυνση. Και το ουσιαστικό το οποίο εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να σκεφτούν σήμερα και με αφορμή τις εκλογές είναι ότι μετά τις εκλογές στις 7 Ιούλη, αν γίνουν στις 7 Ιούλη τέλος πάντων οι εκλογές, θα το μάθουμε αύριο, θα υπάρχει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και μια εξίσου αντιλαϊκή αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί και οι δύο θα έχουν την ίδια ατζέντα, τον ίδιο άξονα, την ίδια στοχοθεσία. Ναι, εσείς τη δική σας την ατζέντα, ποια θα είναι σας πρώτο? Ανακαταθέσατε καταρχάς πρόταση για το ακριβώς. Εμείς καταρχάς είχαμε τοποθετηθεί πολύ νωρίτερα. Το Μάιο, 15 Μαΐου. Από τους 15 Μαΐου και από τότε, αν θέλετε, είχαμε επισημάνει δύο πράγματα. Ένα, ότι η μη μείωση του αφορολόγητου είναι εκ των όνων κάμεφ, είναι το ελάχιστο. Αλλά πως την ίδια στιγμή όλη αυτή η συζήτηση με τα αντίμετρα θυμίζει πάρα πολύ το γνωστό ανέκδοτο, τη γνωστή ιστορία του Χότζα. Και τι λέω, έχει σημασία να τη συζητήσουμε λίγο. Ο οποίος, όταν του ήρθε κάποιος και τον βρήκε και του λέει ότι το σπίτι μου είναι μικρό και παραπονιέται η οικογένεια, ο Χόντζας του είπε: βάλε μέσα στο σπίτι και το γουρούνι πρώτα, μετά βάλε και την κότα, μετά βάλε και το άλογο. Και όταν τα έκανε όλα αυτά, πάει και του λέει: τώρα φωνάζουν πολύ. Εντάξει, τώρα βγάλε κάτι. Βγάζω λοιπόν κάτι, του λένε όλοι: το σπίτι τελικά είναι λίγο πιο ευρύχωρο. Ακριβώς αυτό το πράγμα θυμίζει ότι η όλη λογική των αντιμέτρων που έρχεται και καλλιεργεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μετά από μια τετραετία ΣΥΡΙΖΑ που έφερε καινούργια μέτρα, ακολουθώντας όλα τα προηγούμενα μέτρα των μνημονίων των προηγούμενων τεσσάρων των άλλων κυβερνήσεων, έρχεται και φέρνει ορισμένα ελάχιστα ψήγματα ανακούφισης, τα οποία ερίστον παρόδοτα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Γιατί ξέρετε, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με τα μέτρα ανακούφισης τα οποία ανακοινώθηκαν την προηγούμενη περίοδο, τα πληρώνετε εσείς και εγώ ως 55 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού ή 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλεώνασμα δηλαδή έσοδα πάνω από τα έξοδα. Mm. Από αυτά, από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ γυρνάει πίσω στις τσέπες μας. Και αν θέλετε, αυτό έχει το θράσος, το πολιτικό, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, να το εμφανίζουν ως αντίμετρα. Εμείς λοιπόν από τότε είπαμε ότι αυτό είναι ένα ελάχιστο σημείο ανακούφισης, το οποίο είναι εκ των όνων κάνευ, και αν έρθει βεβαίως θα το στηρίξουμε. Αλλά καθιστώντας σαφές ότι οι εργαζόμενοι έχουμε χάσει πολύ περισσότερα πράγματα, πρέπει να ανακτήσουμε αυτά που έχουμε χάσει όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουμε ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Και εμείς αυτό λέμε ως ΚΚΕ. Λέμε ότι όποιος και να εκλεγεί, Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και να είναι αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, έχουν την ίδια ατζέντα. Έχουν την ίδια ατζέντα, αυτό προκύπτει από ότι θα ακολουθήσουν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έχουν την ίδια ατζέντα γιατί υπηρετούν τον ίδιο πραγματικό αντίπαλο, την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία δεν είναι φιλολαϊκή. Και εμείς λέμε στους εργαζόμενους ότι για να υπάρχει μία δυνατότητα να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτά που έχουμε χάσει την προηγούμενη περίοδο και να ζήσουμε βάσει τις ανάγκες μας, πρέπει να ισχυροποιηθεί εκείνος ο πόλος, ο οποίος σήμερα συγκρούεται με την πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο για κέρδη και παράγει, αν θέλετε, τα μνημόνια, συγκρούεται με κάθε κυβερνητική επιλογή, συγκρούεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αστικού κράτους. Και γι' αυτό εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να στηρίξουν το ΚΚΕ, όχι μόνο στη Βουλή, στο κίνημα, να ανασυντάξουμε το κίνημα το οποίο συγκρούεται με αυτή την πολιτική για να έχουμε κάποια κέρδη. Ανάκτηση των απολειών από τα μνημόνια, αλλά το λέτε και το ξαναλέτε, συγκεκριμένα πώς μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό, γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε μία
ξεκάθαρη πολιτική, η οποία δεν έχει έτσι, δεξιά και αριστερά, είναι ευθεία, αλλά στην πράξη ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα σας πω, σήμερα η Ελλάδα έχει υποστεί 8 χρόνια κρίση, έχει χάσει το 1 τέταρτο του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, αν κάνετε τους υπολογισμούς, και δεν είναι δική μου υπολογισμή, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ελστάτ. Ναι. Το εισόδημα μέσα στις τραμμυλούς οικογένειες είναι περίπου 65.000 ευρώ. Τόσο βγαίνει. Mm-hmm. Κάτι τους υπολογισμούς. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Σήμερα. Εμείς λέμε ότι σήμερα ο πλούτος παράγει η Ελλάδα είναι τεράστιος. Τον καρπώνονται λίγοι. Αν θέλετε, τα μνημονιακά μέτρα δεν έχουν έρθει τυχαία. Έχουν έρθει γιατί η ανάγκη της καπιταλιστικής κερδοφορίας για να θωρακίσει τα κέρδη επιβάλλει φθηνούς μισθούς, επιβάλλει ιδιωτικοποίησεις, επιβάλλει τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, επιβάλλει αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα, παράγει πλούτο. Τον πλούτο αυτό πρέπει να τον καρπουθούν οι εργαζόμενοι. Δεν τον καρπώνουν οι εργαζόμενοι γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί να μην τον καρπώνουν. Κύριε Λιονί, δεν μπορώ να μην σταθώ και σε... έτσι στην αναφορά που έκανε ο Ευκλήδης ο Τσαγαλώτος μέσα στην εβδομάδα που είπε να δώσουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ ένα μάθημα στην ηγεσία αναφερόμενο στις συνεργασίες. Κοιτάξτε, κάθε πόρτα εσείς συνεργασίες. Οι ευχές του κυρίου Τσαγαλώτου και κάθε, αν θέλετε, τελικά πολιτικού που βρίσκεται μέσα σε αυτό το πολιτικό ρεύμα το οποίο τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες έχει προδώσει την ταξική πάλη, έχει προδώσει τους εργαζόμενους, βρίσκεται στην άλλη όχθη, τις τελευταίες 9 δεκαετίες αν θέλετε, αν το πάμε πιο ιστορικά παραπίσω και δούμε την βρώμικη πορεία της σοσιαλδημοκρατίας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι ευχές λοιπόν κάθε πολιτικού που βρίσκεται σε αυτό το χώρο είναι να εξαφανίσει το μοναδικό αντίπαλο του συστήματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν τα έχει καταφέρει κανένας, δεν έχουν καταφέρει πολύ σημαντικότερες προσωπικότητες από τον κύριο Τσακαλώτο. Όχι ότι τον εκτιμώ βαθιά τον κύριο Τσακαλώτο ως αστό πολιτικό, αλλά αστή πολιτική μεγαλύτερου διαμετρήματος από αυτόν δεν κατάφεραν να θίξει το ΚΚΕ. Λέω λοιπόν για να δω σε αυτό που λέτε, ότι εμείς κοιτάμε οποιαδήποτε συνεργασία γίνεται σε επίπεδο κινήματος. Εμείς βλέπουμε πώς οι εργαζόμενοι πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε έχοντας ξεκάθαρο στόχο, άξονα και προσανατολισμό, να συγκρουστούμε με την αστική τάξη, να συγκρουστούμε με την πολιτική η οποία παράγει τα μνημόνια σε τελευταία ανάλυση. Εμείς ζητάμε να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, όχι μόνο για να είμαστε ισχυρότεροι στη Βουλή, κυρίως για να είμαστε ισχυρότεροι στους δρόμους, ισχυρότεροι στα κινήματα, να ισχυροποιηθεί, αν θέλετε, συνολικότερο από όλους, ο οποίος σήμερα παλεύει για να ανακτηθούν οι απώλειες, παλεύει για να ανασυγκροτηθεί το εργατικό κίνημα και συγκεντρώνει δυνάμεις για το ριζικά διαφορετικό δρόμο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα, το δρόμο της εργατικής εκδοχής. Κύριε Γρηγόρη Λιονί, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ θα είστε υποψήφιος, περιμένουμε και επίσης να δούμε το πού θα είστε υποψήφιος. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά κι εσείς.